σωστά. Ουσιαστικά ήταν αφορμή το τραγικό εργατικό δυστύχημα που υπήρχε, εργοδοτική η ευθύνη, και βάσει αυτού σήμερα απεργούμε στη λογική του ότι πρώτον μιλάμε για ανασφάλιση του εργαζόμενου στου Δήμου, γιατί αυτό φάνηκε, και μιλάμε για τι μεγάλε ευθύνε των δημοτικών αρχών και των κυβερνήσεων ως τώρα, που έχουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που ταιριάζει με τι κυβερνήσει, και από εκεί και πέρα μιλάμε για μέσα ατομική προστασία που δεν δίνονται στου εργαζόμενου. Διαχρονικά η λογική που υπάρχει είναι οι εργαζόμενοι να είναι κρέα έτοιμο για να καταναλωθεί σε εργατικά ατυχήματα. Έχουμε πολλά θανατηφόρα, έχουμε και στον νομό Θεσσαλονίκη πολλά θανατηφόρα. Υπάρχει αδιαφορία από τις δημοτικές αρχές, από τις κυβερνήσεις, και αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει στελέχωση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, να δίνονται τα μέσα ατομικής προστασίας σε είδος και όχι σε χρήμα που δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις ή ακόμα δεν δίνεται τίποτα. Και η λογική που βάζουμε είναι ότι η υποστελέχωση και η εντατικοποίηση της δουλειάς θα φέρνει όλο και περισσότερα ατυχήματα. Σε αυτή τη λογική κινούμαστε και αυτά διακριτούμε. Το ατύχημα παύλα εργοδοτικό έγκλημα που μεταφέρουν τους εργαζόμενους πάνω στην ώρα της δουλειάς φέρνει στο επίπεδο όχι μόνο τις κρατικές ευθύνες αλλά και τις ευθύνες των Δήμων, της τοπικής διοίκησης. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη συζήτηση που προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τελευταία και στο Δήμο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, που εδώ και χρόνια δεν παραλύονται τους εργαζόμενους παρά τις κινητοποιήσεις, ή τέλος πάντων την αποζημίωσή τους όπως τον βλέπει ο νόμος, στην περίπτωση που δεν παρέχονται από τους Δήμους. Είχαμε πλήρη άρνηση από πλευρά της διοίκησης έργου για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά προσπαθεί να θεσμοποιήσει τη μνήμη της νέας νομοθεσίας και γενικά προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων, προσπαθώντας να δημιουργήσει και το πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο για την παράδοση και της συλλογής στην καθαριότητα, όπως και στην ανακοίνωση, σε ιδιωτικούς φορείς για να μην τους φορτώσει με τα βάρη αυτής της νομοθεσίας. Στεκόμαστε στο πλάι των εργαζόμενων ενεργά. Το ξαναβάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το προτείναμε ξανά για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τους αφήσουμε σε χλωρό πλαρί μέχρι να ικανοποιηθούν στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.